Με την χώρα μας να λέει το νερό νεράκι, στην επαρχία Λάρνακας καταγράφονται μεγάλες απώλειες νερού που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%. Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίστηκαν στους δήμους Λευκάρων, Αθιένου και Ραδίππου και κυρίως στις κοινότητες που εντάχθηκαν σε αυτούς, όπως η Λάγια, η οποία λόγω απανωτών βλαβών έμεινε χωρίς νερό για μία εβδομάδα. Η προτεραιότητα μας είναι αυτή, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τον οργανισμό κατ' επέκταση όσον αφορά την ίδρυυση, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτών των αριθμών των προβλημάτων. Τα συνεργεία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας τρέχουν και δεν προλαβαίνουν. Από την 1η Ιουλίου που εντάχθηκαν στον οργανισμό 5 Δήμοι, στους οποίους ενσωματώθηκαν και 16 κοινότητες, το τηλεφωνικό κέντρο του οργανισμού πήρε φωτιά, καθώς αναφέρθηκαν πέραν των 600 περιστατικών διαρροής νερού σε δρόμους και πεζοδρόμια. Η αρμόδια υπηρεσία παρενέβη σε περισσότερες από 400 περιπτώσεις για επιδιορθώσεις, προκειμένου η απώλεια νερού να περιοριστεί στο ελάχιστο δυνατό. Η χρονική περίοδος η οποία ξεκίνησε η λειτουργία του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης είναι ίσως κακή όσον αφορά τα συσσωρευμένα προβλήματα που έχουμε με βλάβες. Πάντοτε διαχρονικά οι βλάβες της υδατοδομίας στο καλοκαίρι είναι περισσότερες από το χειμώνα. Με βάση την ανακοίνωση του ΕΟΑ Λάρνακας, τα συνεργεία του Οργανισμού Αυτοδιοίκησης χρειάστηκε να εργαστούν μέρα και νύχτα για την επιδιόρθωση βλαβών και ο οργανισμός δεν διαθέτει απεριόριστο αριθμό ανθρώπινου δυναμικού για να μπορεί να παρέμβει αμέσως σε όλες τις περιπτώσεις. Η λειτουργία του οργανισμού άρχισαν να καταγράφουν παράλληλα τις αδυναμίες που υπάρχουν στα δίχτυα ίδρυυσης με στόχο την εκπόνηση εντός Σεπτεμβρίου ενός σχεδίου δράσης. Και κατ' επέκταση, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και με βάση τους πόρους τους οποίους έχουμε διαθέσιμους, είτε ανθρώπινοι είτε οικονομικοί, πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλα αυτά τα θέματα, να μειώσουμε τις βλάβες, να μειώσουμε τις διαρροές. Τις προηγούμενες ημέρες, στον Δήμο Λάρνακας επισκέφθηκε και η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το σοβαρότατο πρόβλημα της παρατεταμένης ανομβρίας, καθώς και την ενημέρωση για την επιτακτική ανάγκη εξοικονόμησης του νερού μέσω της σωστής διαχείρισής του. Το νερό στα φράγματα σε οριακά επίπεδα, με τη συνολική πληρότητα να βρίσκεται στο 34%, ενώ πέρσι τέτοια περίοδο άγγιζε το 57%. Στο μεγαλύτερο φράγμα της Κύπρου, αυτό του Κούρη, η πληρότητά του είναι στο 30,7%. Πέρσι ήταν πάνω από το 50%. Η χωρητικότητα που κανονικά έχει το συγκεκριμένο φράγμα άγγιζει τις 115.000 κυβικά πόδια και σήμερα η εισροή νερού από την αρχή του υδρολογικού έτους, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου, είναι στα 7.164.000 κυβικά μέτρα. Οι ελπίδες να αλλάξει η κατάσταση εναποτίθενται πλέον στο νέο υδρολογικό έτος. Εάν όμως κινηθεί στα ίδια επίπεδα με το φετινό, τότε πολλά φράγματα θα αδειάσουν εντελώς.